Μόλις κάνει αυτή την ανάρτηση λοιπόν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος για όσα συνέβησαν στο χώρο δίπλα από το γραφείο του, καλεί ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Μπαρμπαρούσης, και τον απειλεί πρακτικά τηλεφωνικά. Του κάνει κάποιες τηλεφωνικές απειλές, τι είναι αυτά που γράφεις, θα σε γαμίσω εσένα, την οικογένειά σου κτλ. Και έτσι ο συγκεκριμένος μάρτυρας θεώρησε, λέει, σκόπιμο να τον καταγγείλει. Σημαντικό το κατέθεσε ο μάρτυρας του Τσοκανίκας. Πώς ο Μπαρμπαρούσης τον είχε πάρει τηλέφωνο απειλώντας τον με πολύ βαριές εκφράσεις, επειδή είχε αποκαλύψει διάφορα γεγονότα που ο Μπαρμπαρούσης έψαχνε αντεξουσιαστές κλπ. Για ατύπινα, για να βαρέσει κλπ. Mm-hmm. Και μετά και τη συμπεριφορά του Μακρύ, ο οποίος τον είχε μηνύσει κιόλας στο δημοσιογράφο του Τσεκανίκα για συκοφαντική δυσφήμιση, και στο οποίο δικαστήριο Τσεκανίκας αθωώθηκε μετά στο Μεσολόγγι. Γενικά έδειξε πολύ καλά την εικόνα που υπήρχε στο Μεσολόγγι τότε, μέσω και του Μπαρμπαρούση, πώς κατεύθυνε την εγκληματική οργάνωση στο Μεσολόγγι, και μέσω του Μακρύ, που φυσικά δρούσε όχι ως αστυνομικός, όπως θα έπρεπε, αλλά ως μέλος της Αυγής και αυτός. Περιγράφει το άτομο το οποίο την έχει χτυπήσει, λέγοντας ότι είναι γεροδεμένος, πουκάμισο και τζάκετ, με γκρίζους κροτάφους, λακάκι στο πηγούνι, έβγαζαν άρθρες κραυγές. Την εισέφερε, αλλά και πόσο υπεράσπιση εκνευρίστηκε εντός εισαγωγικών, ή μάλλον κατάλαβε ότι πόσο βαριά είναι η κατάθεση. Και προσπάθησε με κάθε τρόπο να την διαψεύσει, να την μειώσει, να την προσβάλλει. Δεν τα κατάφερε. Μάλιστα, υπόδειγμα συγκρότησης λόγου, αλλά και των γεγονότων που έχει να συνεισφέρει. Και σαν πολιτική αγωγή, εμείς θεωρούμε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές καταθέσεις. Γιατί και πρώτη φορά περιγράφει ένας μάρτυρας έναν βουλευτή, ο οποίος έφτασε ο ίδιος. Δηλαδή, είχαμε αυτό το Τραμπαρούση, τον Κασιδιάρη, που καθοδηγούν το τάγμα εφόδου. Αλλά εδώ έχουμε τον ίδιο τον Μίχο, ο οποίος χτυπάει δύο άτομα. Τον από αυτά ήταν η μάρτυρα Σιτρούλου. Χτυπάει το κεφάλι χαρακτηριστικά, αν το περιγράφω ως το μάρτυρα, και το χτύπαγε σε ένα τυχείο εκεί, σε ένα σπίτι πάνω το κεφάλι της. Η μάρτυρα τον είδε, όπως περιέγραψε, με ένα λαδί πουκάμισο, και από το οποίο δυστυχώς για την υπεράσπιση υπάρχουν φωτογραφίες επίσης, που πριν την εκδήλωση ο Μίχος είναι με αυτό το λαδί πουκάμισο, και έτσι επιβεβαιώνεται απόλυτα η μάρτυρα. Αλλά πέρα από τα ρούχα που δεν είναι το βασικό, η μάρτυρα τον περιέγραψε αναλυτικά εκείνη, μέχρι και το λακάκι στο πηγούνι περιέγραψε, και στην αστυνομία εκείνη την ώρα στην Πάρο, αλλά και στο δικαστήριο. Περιέγραψε αναλυτικά το πρόσωπό του. Δηλαδή, η μαρτυρία είναι αδιάψευστη και δεν υπάρχει περίπτωση ο Μίχος, είναι αυτό που χτύπησε και τα δύο αυτά άτομα. Το συμπέρασμα είναι ότι για άλλη μια φορά είχαμε ένα τάγμα εφόδου εκεί στην Πάρο, το οποίο πάντα πίσω από τα ΜΑΤ και με τη συνδρομή και λίγο των ΜΑΤ, επιτίθεται στην διαδήλωση των αντιφασιστών. Πέφτουν στα χέρια του αυτά τα δύο άτομα που είναι και μάρτυρες, η Μαρία Τούλου και ο επόμενος μάρτυρας, ο Σάββας Μαυρίδης. Αποτύχει, του γλιτώνουν μια πολύ βαριά σωματική βλάβη, ακόμα και θάνατο, γιατί έχουμε χτυπήματα στο κεφάλι. Mm-hmm. Και έδωσαν πολύ ανάγλυφα, έδωσε η μάρτυρα σε αυτό το κεφάλι του βουλευτή, που είναι επικεφαλής ενός μιας ομάδας κρούσης, η οποία χτυπάει με σκοπό να διαλύσει τον αντιπάλου της. Η εισαγγελέας τη ρωτάει, δεν θέλατε να καταγγείλετε τον δράστη? Ήθελα να καταγγείλω, αλλά πήρα τις αποφάσεις μου, λέει. Η μάρτυρας είχε την εμπειρία της υπόθεσης στο Πανεπιστήμιο, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όπου είναι η γνωστή υπόθεση με τον Κασιδιάρη και άλλους 4-5 που χτυπάνε τον φοιτητή Διαλυνά και στο τέλος αθωώνονται. Και φοβήθηκε η μάρτυρας μην βρεθεί ένας ψευδομάρτυρας να πει ότι δεν ήταν ο Μίχος εκεί γύρω στο σημείο του επεισοδίου. Ο συνήγορος ζωγράφος, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, ζητάει εχέγγυα νομιμότητας για την πορεία, την αντιφασιστική πορεία, την αντισυγκέντρωση, πρακτικά στη συγκέντρωση της Βασιλόπιτας που είχε οργανωθεί από τη Χρυσή Αυγή, και λέει η πορεία ήταν, λέει, είχε γνωστοποιηθεί στις αρχές. Είμαστε στην ίδια γραμμή που είμαστε με το τζαμί είχε άδεια, ο μετανάστης είχε άδεια παραμονής κτλ. Ότι αν δεν έχει άδεια κάτι, νομιμοποιείται οποιοδήποτε να πάει να το σπάσει, να πάει να σπάσει ένα κεφάλι, να πάει να σκοτώσει έναν άνθρωπο κτλ.